Ήδη έχετε μάθει ότι είναι σε εκκρεμότητα μια πρόληψη ενός αγγειοχειρουργού, η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα και έχει βγει η προκήρυξη για τις καινούριες προσλήψεις. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα του νοσοκομείου από πλευράς γιατρών είναι αισιολόγοι, ήδη έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις γιατρών αισιολόγων, ενός ιδιωτικολόγου, ενός δημοξιολόγου, τελείως απαραίτητο στην εποχή του COVID, και ενός ψυχιάτρου. Ελπίζουμε σύντομα αυτές τις θέσεις να καλυφθούν και να καλύψουν και τα κενά που έχει το νοσοκομείο στις συγκεκριμένες θέσεις. Γιατί θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο σφαιρικότερα, για να μην επικεντρώνουμε ούτε μόνο στον COVID, ούτε σε κάποια άλλα θέματα των κλινικών. Υπάρχουν θέματα όπως είναι η αιμοδοσία, όπως είναι η ψυχική υγεία, όπως είναι τα πήγοντα περιστατικά, που πρέπει και εκεί να δείξουμε το ανάλογο ενδιαφέρον. Αυτά όσον αφορά το προσωπικό το οποίο έχουν προσλάβει και πού βρισκόμαστε. Ταυτόχρονα, για τη λειτουργία του νοσοκομείου, μετά από πολλά χρόνια, χρειάζεται να δοθούν χρήματα για να βελτιωθούν οι υποδομές του. Ήδη ξέρετε ότι έχουμε πάρει 327.000 από την περιφέρεια για να εξοπλίσουμε τα μαγειρία, τα στεγνοτήρια, ηλεκτροτεχνολογικό εξοπλισμό και επίσης 100.000 για την κατασκευή της μονάδας κυταροστατικών, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και σύντομα θα αρχίσει να λειτουργεί. Πέραν από αυτό, το νοσοκομείο μπήκε στο ενεργειακό πρόγραμμα με τη συνεργασία με την περιφέρεια ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Και όταν το επόμενο διάστημα ανακοινώσουμε και την έναρξη λειτουργίας του, θα καταλάβετε ότι προσπαθούμε και να είμαστε εντάξει με τα θέματα περιβαλλοντικής αγωγής, κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος, αλλά και με την οικονομία στο νοσοκομείο, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 600.000 σε ετήσια βάση. Πέρα από αυτά όμως, έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες που αφορούν την αγορά καινούργιου ιατροτεχνικού εξοπλισμού μέσα από τα ΕΣΠΑ, τα προηγούμενα τα οποία έχουν αφήσει κάποια υπόλοιπα και μπορούμε σύντομα να έχουμε εξοπλισμό κυρίως για δύο κλινικές, την γαστρεντερολογική και την ουρολογική και για κάποιες άλλες με λιγότερα μηχανήματα που να φτάνουν το ύψος του 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για αγορά δεξαμενής οξυγόνου, θα σας εξηγήσω αργότερα για ποιο λόγο, αξίας 75.000 ευρώ. Καταφέραμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Υφυπουργό, την κυρία Ράπτη, να πάρουμε μια επιδότηση 220.000 ευρώ, το οποίο δεν το έχετε ξανακούσει, ίσως αυτό, για την πλήρη ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός, κάποια στιγμή, αφού περάσουμε τις γνωστές διαδικασίες των διαγωνισμών, να αγοράσουμε καινούργια πλυντήρια αξίας 250.000 ευρώ. Από ό,τι λοιπόν βλέπετε, πάντα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες του νοσοκομείου, τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων και τις συνθήκες διαβίωσης των υπολείπων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Επειδή το νοσοκομείο έχει πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τις υποδομές, το συγκεκριμένο θέμα είναι δύσκολο, είναι σοβαρό και είναι και χρονοβόρο. Ήδη υπάρχουν στα πλάνα μας η ένταξή μας στο καινούριο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με σκοπό την αναβάθμιση του νοσοκομείου, κυρίως στις υποδομές του, δηλαδή τις κλινικές, όσον αφορά τον εξοπλισμό, κρεβάτια, βαψίματα, πατώματα, τα οποία από ό,τι έχετε δει χρειάζονται άμεση αποκατάσταση. Πιστεύουμε ότι σύντομα σε συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και αυτό το πρόγραμμα μέσα στην επόμενη χρονιά. Ήδη ξέρετε ότι τη χρονιά που πέρασε κάναμε μία ακόμα επένδυση, διασυνδέσαμε ηλεκτρονικά τις κλινικές με το μικροβιολογικό εργαστήριο και ήδη όλα τα αποτελέσματα διαβιβάζονται αυτομάτως σε όλους έγκαιρα και αποτελεσματικά. Αυτή την προσπάθεια την αγκάλιασε όλος ο κόσμος και απόδειξη είναι ότι τη χρονιά που πέρασε μέχρι σήμερα έχουμε δωρεές οι οποίες προερνούν τις 200.000 ευρώ. Ήταν οι συμπολίτες μας οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τη διοίκηση του νοσοκομείου με σκοπό να βοηθήσουν όσο γίνεται να αντιμετωπίσουμε την πανδημία κυρίως, αλλά ταυτόχρονα και να καλύψουμε ανάγκες οι οποίες χρονίζανε. Και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια και την εμπιστοσύνη που μας δείξανε. Έχουν ήδη στο νοσοκομείο εγκατασταθεί από τα παλιότερα χρόνια και σήμερα τα θέματα των μηχανημάτων για το μαστό, ο καινούριος μαγνήτης, ο καινούριος αγγειογράφος, ο καινούριος μυογράφος, η καινούργια φλουροαγγειογραφία, πάγιο αίτημα των συνταξιούχων. Έχει επαναρχίσει η λειτουργία της ουσιαστικής μυκνότητας ανάλογα τη διασημότητα των υπαλλήλων και των γιατρών μας και έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να κάνουμε μια καλύτερη διασύνδεση στο κλινικό τους από πλευράς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όλα αυτά τα μηχανήματα αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων γίνηκαν με σκοπό να βοηθήσουν
τόσο κατοίκους της Δωδεκανήσου, τη λειτουργία του νοσοκομείου και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας με ασφάλεια. Τα προβλήματα που υπάρχουν έγκυται κυρίως στην επάνδρωση και τη λειτουργία με το προσωπικό που έχουμε στις παρούσες συνθήκες. Σημασία έχει ότι με ένα πλάνο και με ένα πρόγραμμα μπορούμε να ανακαινήσουμε το νοσοκομείο στην έκταση και τη δύναμη που μπορούμε και με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων των τοπικών φορέων. Δυστυχώς, ξεκινώντας τη λειτουργία του νοσοκομείου με τη διοίκηση τη δικιά μου τον πέρσι, τον Γενάρη, ξεκινήσαμε ταυτόχρονα και τον κορονοϊό, ο οποίος είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για το σχεδιασμό μας, γιατί αλλάζει τις προτεραιότητες, αλλάζει τις δυνατότητες και αλλάζει αυτό που εμείς είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε στο νοσοκομείο. Φυσιολογικό λοιπόν είναι να ασχοληθούμε κυρίως με τον κορονοϊό σαν ένα πανδημικό φαινόμενο το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή και τη λειτουργία όλων μας έξω και του νοσοκομείου ιδιαίτερα. Στατιστικά θα σας πω το εξής. Το 2020 νοσηλεύσαμε 609 άτομα με κορονοϊό, από τα οποία θετικά ήταν τα 69. Διακομίσαμε 7 και είχαμε 4 θανάτους. Το 2021 μέχρι 31/8 νοσηλεύσαμε 695 άτομα με κορονοϊό, από τους οποίους 470 ήταν θετικοί, είχαμε 14 διακομιδές και 16 θανάτους. Συνολικά λοιπόν από την αρχή της πανδημίας το Φεβρουάριο του 20 μέχρι σήμερα έχουμε νοσηλεύσει 1.304 άτομα, από τα οποία 539 ήταν θετικοί, έχουμε 21 διακομιδές και 20 θανάτους. Το πικ της διαδικασίας αυτής ήταν, από ό,τι ξέρετε, ο Αύγουστος που πέρασε, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος μήνας, ο πιο δύσκολος μήνας για όλους μας, που φτάσαμε τις 53 νοσηλείες σε ημερήσια βάση και οι ανάγκες και οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ευτυχώς το προσωπικό μας, με το σχεδιασμό που είχε γίνει, την καλή εκπαίδευση που δυστυχώς από εγώ είχε από το προηγούμενο διάστημα λόγω των περιστατικών που είχαμε, μπόρεσε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προετοιμαστεί για οτιδήποτε συμβεί. Ξέρετε ότι από την αρχή της πανδημίας είχαμε φτιάξει ξεχωριστή κλινική, ξεχωριστά τεπ, ξεχωριστούς χώρους, οι οποίοι βοήθησαν ιδιαίτερα και στη λειτουργία σε περίοδο πανδημίας του νοσοκομείου, χωρίς να έχουμε εσωτερικές μεταδόσεις. Δηλαδή τα περιστατικά των ανθρώπων που κόλλησαν στο νοσοκομείο ήταν μηδενικά σχεδόν, που είναι από τα λίγα νοσοκομεία που συμβαίνει αυτό. Και αφετέρου είχαμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε χωρίς παρεμβάσεις στους χώρους που ήταν εγκατεστημένοι κλινικοί COVID. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που ο σχεδιασμός μας επαναπρογραμματίζεται για το επόμενο διάστημα και επανασχεδιάζεται κυρίως όσον αφορά την παιδιατρική κλινική. Εμείς έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα TEP COVID για την παιδιατρική κλινική. Έχουμε ήδη ξεχωρίσει ένα κομμάτι της παιδιατρικής κλινικής με ιδιαίτερη κατασκευή για να έχει τουλάχιστον 4 κρεβάτια COVID αρχικά. Και έχουμε συμπληρώσει το προσωπικό, το ιατρικό κυρίως, με 6 συν 1 7 γιατρούς. Δηλαδή, έχουμε 7 γιατρούς ειδικευμένους, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του COVID. Εάν προκύψουν περιστατικά παιδιατρικά, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην προκύψουν. Ταυτόχρονα, για όσους περάσαν το COVID και είναι στο νησί μας, έχει ήδη δημιουργηθεί, από ό,τι ξέρετε, το ιατρείο εξέτασης COVID. Δηλαδή, όποιος έχει ήδη περάσει ή έχει νοσήσει, μπορεί να κλείσει ραντεβού και να έρθει πάλι να εξεταστεί από τους γιατρούς, να δουν την εξέλιξη της υγείας του, να δουν ό,τι κατάλοιπα άφησε η νόσος μέχρι αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε ψυχολογικά, ιατρικά και άλλη μορφή χρειάζεται για να μπορέσουν να βελτιωθούν η υγεία τους στο ταχύτερο δυνατό. Και σε αυτό να σας πω ότι είμαστε από τα λίγα νοσοκομεία που έχουν ιδρύσει αυτό το ιατρείο και είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος για τους γιατρούς μας που το επανδρώνουν και το υλοποιούν σε τακτική βάση, σε εβδομαδιαία βάση. Θα λάβετε υπόψη σας ορισμένα σοβαρά πράγματα τα οποία ένας που δεν ζει εδώ δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ένα θέμα είναι ότι το νοσοκομείο εξυπηρετεί κατοίκους, ασθενείς όλες τις Δωδεκανήσου. Δεύτερον, το έχει ανακαλύψει μια τουριστική σεζόν που ευτυχώς φέτος πήγε πολύ καλά. Τρίτον, ότι ήταν τα νοσοκομεία που εφημερεύουν 365 μέρες τον χρόνο. Δεν είναι όπως τα νοσοκομεία άλλων περιοχών, υπάρχουν 2-3 νοσοκομεία και κάποιες μέρες θα πούνε, θα ξεκουραστώ, δεν θα δεχτώ, δεν έχω θέμα. Εδώ οι γιατροί μας και το προσωπικό μας είναι καθημερινά σε συνειδημό. Να δεχτούν τις ραδιοδικομιδές από τα νησιά, να δεχτούν τα τοπικά περιστατικά, να δεχτούν τα πολλά τροχεία των τουριστών και όλα τα υπόλοιπα. Που σημαίνει ότι όλα αυτά έρχονται να επιβαρύνουν το κλίμα της εποχής. Σε συνδυασμό λοιπόν με τον κορονοϊό
τα καθημερινά περιστατικά, τις ελλείψεις που υπάρχουν, δημιουργούνται λοιπόν αυτά τα θέματα και προσπαθούμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.